Καλησπέρα λοιπόν σε όλους και όλους, φίλες και φίλοι, συντρόφοι και σύντροφοι. Να ευχαριστήσω για την θερμή υποδοχή. Να ευχαριστήσω και την συντρόφισσα για τα πολύ σωστά της λόγια. Νομίζω ότι και η σημερινή μας εκδήλωση λαμβάνει χώρα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συγκυρία. Καταρχάς, να πω ότι είναι λίγες μόνο ώρες μετά την ολοκλήρωση μιας διήμερης συνεδρίας Σχετικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Μια συνεδρία η οποία επιβεβαίωσε ότι το κόμμα βρίσκεται σε μια φάση οργανωτικής ανασυγκρότησης και αναβάθμισης της δουλειάς η οποία γίνεται. Και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο κατά τη γνώμη μου. Είναι βεβαίως κρίσιμο, θα έλεγε κανείς, γιατί μπροστά μας το επόμενο διάστημα έχουμε πολύ σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις και θα επανέλθω σε αυτό στη συνέχεια. Είναι όμως κατά τη γνώμη μου ακόμα πιο κρίσιμο, γιατί στην φάση που βρισκόμαστε, σε αυτή ακριβώς τη συγκυρία, λίγο μόνο διάστημα μετά την έξοδο από το μνημόνιο, είναι τώρα πιο κρίσιμο που ποτέ να ανοίξουμε, αν θέλετε, την επικοινωνία μας με την κοινωνία, να γιωθούμε κοινωνικά πολύ περισσότερο σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, όταν για λόγους αντικειμενικούς βεβαίως, αλλά και υποκειμενικούς σε σχέση και με τη λειτουργία του κόμματος, δεν είχαμε αυτή την αναγκαία κοινωνική υγείωση, να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο, να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας, να ακούσουμε προτάσεις αλλά και κριτική και να δούμε πώς πορευόμαστε από εδώ και πέρα. Και αυτό είναι κρίσιμο, θα έλεγα καταρχάς, γιατί είναι μια καλή ευκαιρία τώρα που ολοκληρώθηκε και το πρόγραμμα, που βγήκαμε από το μνημόνιο, αυτό το οποίο είχαμε θέσει ως στρατηγικό στόχο από το 2015, να κάνουμε καταρχάς έναν απολογισμό. Να δούμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, πώς φτάσαμε στην 21η Αυγούστου του 2018 και τι σημαίνει ακριβώς αυτή η έξοδο από το μνημόνιο. Να μιλήσουμε λοιπόν για το πώς προσπαθήσαμε και σε ένα σημαντικό βαθμό κατά τη γνώμη μας το επιτύχαμε, υλοποιώντας βεβαίως ένα δύσκολο επώδυνο πρόγραμμα το οποίο είχαμε φέρει προς κρίση από τον ελληνικό λαό, θυμάστε, το Σεπτέμβριο του 2015. Καταφέραμε όμως παράλληλα με το δύσκολο αυτό πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής να προχωρήσουμε και μια σειρά από παρεμβάσεις, μια σειρά από μέτρα, αυτό που τότε ονομάσαμε και κατά τη γνώμη μου κακό στην πορεία σταματήσαμε να το ονομάζουμε έτσι, παράλληλο πρόγραμμα, δηλαδή μια σειρά από παρεμβάσεις στην υγεία, στην παιδεία, στην πρόνοια, στην εργασία, παρεμβάσεις πολύ κρίσιμες και σημαντικές που μας έδωσαν τη δυνατότητα η υλοποίηση αυτού του προγράμματος να ολοκληρωθεί, αλλά με την κοινωνία σε πολύ σημαντικό βαθμό όρθια, με την κοινωνία η οποία έχει περάσει πολλά, έζησε επώδυνα, αν θέλετε, όλη την προηγούμενη περίοδο, κατάφερε όπως να σταθεί όρθια και αυτό κατά τη γνώμη μας είναι πολύ σημαντικό. Να μιλήσουμε λοιπόν για όλα αυτά, να μιλήσουμε για το πώς τελικά καταφέραμε αυτή την έξοδο από τα μνημόνια, το πώς αυτή η διαδικασία συνεχούς διαπραγμάτευσης, γιατί ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η διαπραγμάτευση βεβαίως δεν σταμάτησε με την υπογραφή του μνημονίου, είναι μια διαδικασία η οποία συνεχίστηκε και όλα τα επόμενα 3 χρόνια, σε μια σειρά από παιδεία, στην εργασία, στα ενεργειακά, στα ζητήματα των κόκκινων δανείων, στα προνοιακά. Μια σειρά λοιπόν από παρεμβάσεις που έγιναν για να λιάνουν τις πιο δύσκολες πλευρές αυτού του προγράμματος. Ενώ παράλληλα, την ίδια περίοδο και μαζί με το δύσκολο πρόγραμμα και πέρα από τις παρεμβάσεις στο κοινωνικό πεδίο, οι προσπάθειες οι οποίες έγιναν και για την παραγωγική ανασυγκρότηση, για να μπορέσει η οικονομία να πάρει τα πάνω της, για να μπορέσει να αντιστραφεί, αν θέλετε, αυτή η ροπή προς τα κάτω, εκεί που μας έφερε στο τέλος του 2014 περίπου με μια απώλεια εθνικού εισοδήματος που έφτασε στο 27% περίπου σε σχέση με το 2010, αλλά και με την ανεργία να βρίσκεται στα δυσαιώρητα ύψη του 27%. Μια προσπάθεια η οποία σιγά σιγά βεβαίως άρχισε να αποδίδει καρπούς για να φτάσουμε σήμερα να βρισκόμαστε με την ελληνική οικονομία για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια με 6 συνεχόμενα τρίμηνα θετικών ρυθμών ανάπτυξης, μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και βεβαίως ακόμη πιο σημαντική, ειδικά για μας, για την αριστερά, με την ανεργία να
μειώνεται βαθμιαία, σταδιακά αλλά και βαθμιαία, κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες την τελευταία τριετία. Μια επίσης πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία βεβαίως δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε ότι η ανεργία παραμένει σε δυσθεώρητα ύψη. Και άρα, και με αυτό επιτρέψτε μου να το συνδέσω και με το από εδώ και πέρα, άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία και ποιες είναι οι πολιτικές οι οποίες θα ακολουθούν από εδώ και πέρα. Γιατί βεβαίως αυτή η έξοδος από τα μνημόνια, όσο και αν κάποιοι θέλουν να την παρουσιάζουν ως περίπου φυσικό φαινόμενο, δεν ήταν καθόλου έτσι. Ήταν μια δύσκολη λοιπόν διαδικασία, η οποία προϋπέθεται πολιτικό θάρρος και αποφασιστικότητα από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι λοιπόν πολύ κρίσιμο, αφού ολοκληρώθηκε αυτή η περίοδος, να δούμε πώς πάμε παρακάτω. Και για να δούμε πώς πάμε παρακάτω, πρέπει να συγκρίνουμε, και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και μίλησα στην αρχή για την ανάγκη μεγαλύτερης κοινωνικής υγείας και επικοινωνίας με τον κόσμο, να συγκρίνουμε ποια είναι τα σχέδια, τα ανταγωνιστικά σχέδια που θα έχει μπροστά του το επόμενο διάστημα λίγο λαός. Και κατά τη γνώμη μου, όσο περνάει ο καιρός και όσο αφήνουμε πίσω μας τη μνημονιακή περίοδο και μπαίνουμε σε περίοδο πολιτικής, αν θέλετε, κανονικότητας, το βάζω εντός αγωγικών γιατί βεβαίως ακόμα δεν είμαστε σε μια τέτοια φάση, αλλά όσο σταδιακά περνάμε στην πολιτική κανονικότητα, γίνονται και πιο ευκρινή τα διαφορετικά σχέδια. Γιατί από τη μία έχουμε ένα σχέδιο της αντιπολίτευσης, κυρίως αξιωματικής αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα έλεγα ότι είναι η συνέχιση του μνημονίου με άλλα μέσα, δηλαδή μέτρα περιοριστικά, μέτρα μείωσης, αν θέλετε, της σημασίας εργασίας στο παραγωγικό σύστημα, μέτρα συρρήκνωσης του κοινωνικού κράτους, μέτρα τα οποία επαναφέρουν την λογική της λιτότητας ως προϋπόθεσης για την οικονομική ανάπτυξη και μέτρα βεβαίως τα οποία και στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής παρεμβάσεις, λογικές, οι οποίες μας γυρνάνε πάρα πολλά χρόνια πίσω και ξαναφέρνουν, αν θέλετε, στο προσκήνιο εθνικιστικές και ακροδεξιές λογικές, τις οποίες η παρεμβάσεις κυβέρνησής μας το προηγούμενο διάστημα προσπαθεί να αφήσει πίσω της. Αυτό λοιπόν, σε πολύ αδρές γραμμές βεβαίως, θα τα συνιστήσουμε συνέχεια, αν θέλετε, πολύ πιο αναλυτικά, είναι το πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Απέναντι σε αυτό, ποια είναι η στρατηγική της κυβέρνησης? Η στρατηγική της κυβέρνησης θα έλεγα ότι είναι κινείται σε τρεις βασικούς άξονες. Πρώτον, στην εθνική αναπτυξιακή στρατηγική. Αυτή η κυβέρνηση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου και ίσως αποτελεί και δικό μας έλλειμμα, το ότι δεν το έχουμε παρουσιάσει με τους όρους που θα έπρεπε και με το θάρρος, αν θέλετε, που θα έπρεπε και προς τον ελληνικό λαό. Ήταν η πρώτη κυβέρνηση η οποία σε περίοδο κρίσης και σε περίοδο μνημονίου ασχολήθηκε σοβαρά με το να εκπονήσει εθνική αναπτυξιακή στρατηγική. Δηλαδή, ποια θα είναι η πορεία της χώρας, η πορεία της ελληνικής οικονομίας μετά την έξοδο από το μνημόνιο. Γιατί ακριβώς όπως εμείς θεωρούμε ότι η ίδια η έξοδος από το μνημόνιο δεν αποτέλεσε, αν θέλετε, ιστορική νομοτέλεια, αλλά ήταν αποτέλεσμα πολιτικής δουλειάς, αντιστοίχως και το πώς θα πορευτούμε μετά, το αν θα ακολουθήσουμε τον έναν ή τον άλλο δρόμο, είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής. Άρα, εμείς καταθέτουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση προς τον ελληνικό λαό, η οποία θέτει προτεραιότητες, ιεραρχεί στόχους, βάζει, αν θέλετε, το πλαίσιο βάσει του οποίου εμείς θέλουμε να κινηθούμε. Και ποιο είναι αυτό το πλαίσιο? Καταρχάς, βεβαίως, και αυτό μας φαίνει και σε πλήρη αντιπαράθεση, αντιδιαστολή, αν θέλετε, με τις λογικές που επικρατούν από την άλλη πλευρά, από τη Νέα Δημοκρατία. Για μας η εργασία είναι στο επίκεντρο της όποιας αναπτυξιακής προσπάθειας, της όποιας προσπάθειας παραγωγικής ανάπτυξης της χώρας. Άρα, με αυτήν την έννοια, οι πρωτοβουλίες, οι οποίες πήραμε και εν μέσω μνημονίου για την επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων, για την σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού που τους επόμενους μήνες θα γίνει και νόμος του κράτους, για την πάταξη κατά πολέμηση της μαύρης εργασίας και της παραοικονομίας, είναι πρωτοβουλίες ακριβώς οι οποίες βάζουν στον πυρήνα της αναπτυξιακής προοπτικής αυτά τα ζητήματα. Γιατί για μας η εργασία και η ανάπτυξη δεν είναι έννοιες οι οποίες είναι αντιπαρατηθέμενες μεταξύ τους. Η μία προϋποθέτει και συνδιαλέγεται με την άλλη. Αυτό είναι, αν θέλετε, ένα πυρηνικό στοιχείο της πρότασής μας. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, η δουλειά η οποία έγινε το προηγούμενο διάστημα και η οποία τώρα που έχουμε και μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας να έρθουν έξω από τα μνημόνια, φιλοδοξούμε να συνεχιστεί με ακόμα πιο εντατικούς ρυθμούς. Η δουλειά που έχει να κάνει με το κοινωνικό κράτος. Και αυτό με φέρνει στο
στο δεύτερο στοιχείο, αν θέλετε, αυτής της στρατηγικής, το οποίο έγινε, αν θέλετε, και εξαγγελία πριν από λίγες εβδομάδες από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Εξεσαλονίκη, που έχει να κάνει με την προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα τεράστια ελλείμματα που δημιουργήθηκαν σε πολύ βασικούς τομείς, όπως είναι η παιδεία και η υγεία, μιλάω για ελλείμματα σε προσωπικό. Οι εξαγγελίες λοιπόν επίσης έχουν να κάνουν με προσλήψεις και βεβαίως η μεγάλη επιτυχία που επίσης θα έπρεπε να είμαστε πιο θαραλέοι στο να την επικοινωνούμε με τον κόσμο, το γεγονός ότι κλείσαμε το μνημόνιο έχοντας συμφωνήσει την επαναφορά του κανόνα 1:1 για το δημόσιο. Μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη που μας δίνει ακριβώς τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στις αναγκαίες παρεμβάσεις πρόσληψης προσωπικού σε αυτούς τους βασικούς τομείς, χωρίς τους οποίους βεβαίως προφανώς δεν μπορούμε να μιλάμε για κανένα σχέδιο παραγωγής ανασυγκρότησης. Άρα οι εξαγγελίες που ήδη έχουν γίνει για προσλήψεις στην παιδεία, ξεκινώντας από την ειδική αγωγή, αλλά και στην υγεία πρόσληψης νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, είναι πολύ σημαντικές εξελίξεις, οι οποίες ήδη από τους επόμενους μήνες θα δείξουν την αλλαγή, αν θέλετε, κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Είναι λοιπόν αυτές οι πρωτοβουλίες οι οποίες σηματοδοτούν μια άλλη κατεύθυνση. Μια κατεύθυνση η οποία δεν έχει σε τίποτα να κάνει με αυτό το οποίο ζήσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σημαίνει αυτό ότι από μόνες τους, αν θέλετε, αυτές οι πρωτοβουλίες, αν θέλετε, οι προσπάθειες άρσης αδικιών, πούλωσης πληγών, αλλά και δημιουργίας μια νέας προοπτικής φτάνουν? Όχι, προφανώς από μόνους δεν φτάνουν. Πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτές. Γι' αυτό, αν θέλετε, και τα πολιτικά διλήμματα τα οποία θα τεθούν την επόμενη μέρα και προς τον ελληνικό λαό, κατά τη γνώμη μας, θα είναι πάρα πολύ ισχυρά και εκεί θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες θα αφορούν το μέλλον της χώρας για πολλά χρόνια μπροστά μας. Και αυτό με φαίνει και στο ζήτημα των οικολογικών αναμετρήσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τις μάχες που έχουμε να δώσουμε μέσα στην επόμενη χρονιά, μέσα στο 2019. Πριν μιλήσω βεβαίως για τις εθνικές εκλογές που θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, να επιτρέψετε μου να πω δύο κουβέντες καταρχάς για τις δύο άλλες πολύ κρίσιμες κατά τη γνώμη μου εκλογικές μάχες. Καταρχάς για τις αυτοδιοικητικές εκλογές που και λόγω χαρτοφυλακίου και στο Υπουργείο Εσωτερικών έχουμε και μια ενασχόληση πολύ πιο ενεργή. Δεν μίλησα πριν όταν παρουσίαζα τα δύο διαφορετικά σχέδια για την αυτοδιοίκηση. Θα έλεγα όμως ότι η αυτοδιοίκηση είναι το κατεξοχήν πεδίο στο οποίο αυτές οι δύο διαφορετικές λογικές, αυτές οι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για το πώς αντιλαμβανόμαστε την οικονομία αλλά και την κοινωνία παίρνουν σάρκα και οστά. Και μιλάω πολύ συγκεκριμένα για το γεγονός ότι με την πρόταση την οποία κατέθεσε και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης, στη Διεθνή Θεσσαλονίκη πριν από λίγες εβδομάδες, νομίζω σηματοδότησε αυτές ακριβώς τις δύο λογικές. Ποια είναι η πρόταση? Απλή ακούγεται σε εκ πρώτης όψεως, να περάσει ο ένφια και και αν θέλετε η ίσπραξη του ένφια, τα έσοδά του να πάνε στους Δήμους. Θα έλεγε κανείς ως πρώτο άκουσμα ότι αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Τι κρύβεται όμως από πίσω, και αυτό πρέπει να το δούμε. Αφήνω στην άκρη τα ζητήματα, αν θέλετε, της συνταγματικότητας μιας τέτοιας ρύθμισης, τα οποία από ό,τι μας λένε και οι συνταγματολόγοι είναι πολλά και κρίσιμα. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ δεν θέλω να μείνω, εμένα ενδιαφέρει να δούμε την πολιτική, αν θέλετε, σκοπιμότητα πίσω από μια τέτοια πρόταση. Και η πολιτική σκοπιμότητα κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σαφής. Και έχει να κάνει, και σε αυτό η Νέα Δημοκρατία πρέπει να το ομολογήσουμε, είναι συνεπής, είναι συνεπέστατη. Έχει να κάνει με αυτό το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα του φιλελεύθερου σχεδίου, δηλαδή τι, τη μείωση των δημοσίων δαπανών σε επίπεδα τα οποία δεν αντιστοιχούν σε ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό και στην παιδεία και στην υγεία και στο ασφαλιστικό σύστημα που ακούσαμε πρόσφατα τις προτάσεις για το γνωστό τριφασικό σύστημα τύπου Πινοσέτ, το οποίο ουσιαστικά μετατρέπει ένα αναδιανεμητικό σύστημα σε κεφαλοποιητικό, αλλά και στην αυτοδιοίκηση. Γιατί βεβαίως τι σημαίνει η πρόταση για πέρασμα των εσόδων του ένφια στην αυτοδιοίκηση? Σημαίνει ότι το κράτος απαλλάσσεται, αν θέλετε, από τη συνταγματική του υποχρέωση να χρηματοδοτεί το ίδιο την αυτοδιοίκηση. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, βλέπω και τον Δήμαρχο μπροστά μου, για να είμαστε ειλικρινείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίως ο πρώτος βαθμός, η Δήμη, ήταν από τα μεγάλα θύματα της κρίσης, της οκταετούς κρίσης, γιατί είδε τους πόρους, από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, να συρρυκνώνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αντί λοιπόν να ακολουθηθεί και από την αντιπολίτευση μια λογική όπως αυτή που εμείς έχουμε και που προσπαθούμε το τελευταίο διάστημα
να προωθήσουμε. Δηλαδή, μια λογική τι, που λέει τι, αύξηση των πόρων για την αυτοδιοίκηση, ενίσχυση των κεντρικών αυτοτελών πόρων, δημιουργία νέων προγραμμάτων, όπως τα προγράμματα τα οποία τρέχουν το τελευταίο διάστημα φιλόδημος για την υλοποίηση σημαντικών έργων σε όλη την Ελλάδα. Προγράμματα τα οποία βρίσκουν πολύ μεγάλη αποδοχή από όλους φορείς αυτοδιοίκησης, ανεξαρτήτως, και αυτό μας χαροποιεί ιδιαιτέρως, κομματικής τοποθέτησης. Αντί λοιπόν για αυτή τη λογική, βλέπουμε ότι η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης προτάσει μια περαιτέρω συρρήκνωση των βεβαιωμένων, αν θέλετε, των σταθερών πόρων της αυτοδιοίκησης και μια λογική στήριξής της μόνο από τον ένφια, από έναν φόρο, ο οποίος άλλωστε, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και ο ίδιος ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ομολόγησε, θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να μειωθεί. Άρα, μείωση λοιπόν και των πόρων για την τοπική αυτοδιοίκηση, αν αυτό είναι το βασικό της, ο βασικός πόρος, ο βασικός έσοδος. Αλλά επαναλαμβάνω πολιτικά, για να μην μπλέκουμε, αν θέλετε, με τις λεπτομέρειες, αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι δείχνει μια κατεύθυνση, μια λογική μείωση των δημοσίων δαπανών, μείωση της ανάγκης στήριξης βασικών πτυχών της δημόσιας ζωής, όπως είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Απέναντι σε αυτό, εμείς έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό σχέδιο. Ένα σχέδιο το οποίο λέει ότι βεβαίως πρέπει να στηριχτούν οι τοπικές κοινωνίες, βεβαίως οποιαδήποτε προσπάθεια για την παραγωγική ανασυγκρότηση, όπως εμείς τουλάχιστον ότι αντιλαμβανόμαστε, δεν μπορεί παρά να περνάει από την αποκέντρωση πόρων ανθρώπινου δυναμικού και αρμοδιοτήτων, και άρα με αυτή τη λογική ενίσχυση των προγραμμάτων που έχουμε δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια. Και βεβαίως, και εδώ επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αντιπαράθεσης, διαφοροποίησης σε σχέση με την Νέα Δημοκρατία, το ζήτημα των προσλήψεων. Εμείς δώσαμε μεγάλη μάχη, έτσι ώστε να πάμε από τον κανόνα 1 προς 5 στον κανόνα 1 προς 1. Αυτό βεβαίως αφορά την παιδεία, αφορά την υγεία, αφορά όμως σε πολύ μεγάλο βαθμό και την αυτοδιοίκηση. Και τι ακούμε από την αξιωματική αντιπολίτευση? Αντί να έχουν μάθει από το παρελθόν, ακούμε, αν θέλετε, τη μόνιμη εποδό νεοφιλελεύθερων ιδεοληψιών, επαναφορά του κανόνα 1 προς 5. Αυτό είπε ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης πριν από λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει βεβαίως λιγότερες προσλήψεις στα σχολεία, λιγότερες προσλήψεις στα νοσοκομεία. Σημαίνει όμως και καμία πρόσληψη στην αυτοδιοίκηση, εκεί που πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή την περίοδο. Εκεί λοιπόν βλέπουμε, και θα το δούμε και στο δρόμο προς εκλογές μπροστά μας το επόμενο διάστημα, στις εκλογές αυτοδιοικητικές εννοώ, να συγκρούνται και εκεί δύο διαφορετικά σχέδια. Δύο σχέδια τα οποία βρίσκονται σε πλήρη απόκληση μεταξύ τους. Και έρχομαι και στην άλλη πολύ μεγάλη εκλογική αναμέτρηση που έχουμε μπροστά μας, τις ευρωεκλογές. Και εδώ επιτρέψτε μου να επιμείνω λίγο, γιατί νομίζω, το είπαμε και στην Κοινωνική Επιτροπή χθες, και παρότι προέρχομαι από το Υπουργείο Εσωτερικών, το μεγαλύτερο μέρος τοποθέτησης και της δικής μου αλλά και άλλων συντρόφων και συντροφισσών αφορούσε το ζήτημα των ευρωεκλογών, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι μια τεράστια μάχη την οποία έχουμε να δώσουμε το επόμενο διάστημα. Μια μάχη η οποία, αν θέλετε, ξεφεύγει από αυτό από το οποίο έχουμε συνηθίσει τις προηγούμενες περιόδους, που οι ευρωεκλογές αφορούσαν, ήταν μια παράπλευρη μάχη η οποία αφορούσε λίγους και που ο κόσμος, η κοινωνία, ο λαός δεν ένιωθε ότι την αφορούσε τόσο πολύ. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια φάση στην Ευρώπη αλλά και δυστυχώς και στην Ελλάδα που η ακροδεξιά σηκώνει κεφάλι, που βλέπουμε, αν θέλετε, ακροδεξιά κινήματα να μετατρέπονται σε πολιτικά κόμματα τα οποία διεκδικούν την εξουσία σε πολύ μεγάλες χώρες της Ευρώπης, και αυτό δεν αποτελεί πλέον έναν μακρινό, αν θέλετε, φόβο, αλλά μία... Καλησπέρα, Δήμαρχια. Αλλά μία απτή πραγματικότητα. Και μια βουλιά νερό μέχρι να κάτσει ο Δήμαρχος. Εδώ, για να μην βρισκόμαστε, αν θέλετε, και σε μια φάση συνέχεια αυτομαστιγώματος, νομίζω ότι το ευρωπαϊκό είναι το κατεξοχή πεδίο στο οποίο οι δικές μας αναλύσεις, αυτά τα οποία λέγαμε εμείς εδώ και πολλά χρόνια για την πορεία της Ευρώπης και για την ανάγκη αλλαγής πορείας, δικαιώνονται. Αυτά τα οποία λέγαμε λοιπόν, ότι αυτή η αιμονή στη λιτότητα, σε έναν νεοφιλελευθερισμό ο οποίος τελικά μεγάλα στρώματα της κοινωνίας τα πετάει εκτός παραγωγικού συστήματος, αλλά και με πολιτικούς όρους οι ευρωπαϊκές κοινωνίες νιώθουν να βρίσκονται σε πολύ μεγάλη απόσταση από τα κέντρα λήψη των αποφάσεων στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο,
δυστυχώς από την πραγματικότητα δικαιώνονται. Και βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί και στην Ευρώπη το βασικότερο, αν θέλετε, αντιπαράδειγμα για το πώς μια αριστερή προοδευτική δύναμη μπορεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα στην επέλαση της ακροδεξιάς. Και δεν είναι τυχαίο που όλες οι προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, και όχι μόνο αυτές που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ομάδα της Αριστεράς, αλλά και πράσινοι και σοσιαλιστές, προσβλέπουν στο ΣΥΡΙΖΑ ως εκείνη τη δύναμη, την κινητήρια δύναμη, η οποία μπορεί να οφθήσει τα πράγματα προς μια πιο προοδευτική κατεύθυνση συνολικά στην Ευρώπη, και αυτό νομίζω είναι εμφανές σε όλες τις διεθνείς μας επαφές. Με αυτήν την έννοια λοιπόν, η μάχη των ευρωεκλογών που έχουμε να δώσουμε τους επόμενους μήνες, θα έλεγα ότι είναι μια μάχη υπαρξιακή για την Ευρώπη, αλλά είναι και μια μάχη ταυτοτική για εμάς. Είναι μια μάχη ταυτοτική για την αριστερά. Γιατί αν δεν τη δώσουμε και αν δεν ευοδοθεί αυτή η μάχη, είναι πολύ πιθανό να ξυπνήσουμε την επόμενη μέρα σε μια Ευρώπη η οποία θα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή την οποία ζήσαμε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι πρέπει από τη μεριά μας, και μιλώ ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και συνολικά ποιος προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, να συγκροτήσουμε τα ευρύτερα δυνατά μέτωπα ακριβώς για να μπορέσουμε να αντιπαρατεθούμε σε αυτόν τον ακροδεξιό, ξενοφοβικό, φασιστικό σε πολλές εκφάνσεις του κίνδυνο. Είναι λοιπόν μία μάχη την οποία δεν θα πρέπει, ειδικά αυτή τη φορά τις ευρωεκλογές, να την αντιμετωπίσουμε ως μια παράπλευρη αναμέτρηση. Έχει την αυτοτέλειά της, έχει ένα πολύ ισχυρό ιδεολογικό πρόσημο αυτή η μάχη, και για μία ακόμη φορά επαφίεται, αν θέλετε, στις δυνάμεις της αριστεράς και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου να δώσουν αυτή τη μάχη απέναντι στην μαυρίλα που επέρχεται. Και βεβαίως οι αυτοδιοικητικές εκλογές, οι ευρωεκλογές συνοδεύονται και από την μεγάλη μάχη που έχουμε να δώσουμε στη χώρα μας, στις εθνικές εκλογές το 2019. Νομίζω και αυτό προσπάθησα να δείξω με την τοποθέτησή μου, ότι σε όλες αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις, αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας είναι δύο εντελώς διαφορετικοί δρόμοι. Ο δρόμος, αν θέλετε, της νεοφιλελεύθερης λιτότητας, που συναντάται όμως πολύ συχνά, το βλέπουμε αυτό και σε άλλες χώρες Ευρώπης, το βλέπουμε δυστυχώς το τελευταίο διάστημα με αφορμή και το μακεδονικό και στη χώρα μας. Συναντάται λοιπόν με την ακροδεξιά ρητορία και τον εθνικισμό. Αυτός είναι ο δρόμος τον οποίο ακολουθεί δυστυχώς και στη χώρα μας η Νέα Δημοκρατία. Και από την άλλη, μια ευάθυνση, μια συνέχιση της προσπάθειας την οποία ξεκινήσαμε το 2015, μιας προσπάθειας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, μιας προσπάθειας για την ανάπτυξη, μιας προσπάθειας για την εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών. Υπενθυμίζω ότι η βασική πτυχή όλης αυτής της δουλειάς που έγινε τα προηγούμενα χρόνια ήταν τα νομοσχέδια για τα κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα, που εκεί η εντός πολλών εισαγωγικών, όπως αποδεικνύεται, φιλελεύθεροι της αντιπολίτευσης κράτησαν πολύ αρνητική στάση. Μια προσπάθεια λοιπόν ευάθυνσης της δημοκρατίας, στήριξης της εργασίας, δημιουργίας όρων πραγματικής επιτέλους ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, γιατί βεβαίως σε καμία περίπτωση ο στόχος μας δεν είναι η επιστροφή σε κάποιον προμνημονιακό παραγωγικό παράδεισο, που έτσι αλλιώς ποτέ δεν υπήρξε για την κοινωνική πλειοψηφία. Αυτά είναι, αν θέλετε, τα διλήμματα. Αν έπρεπε να το πω με μία μόνο φράση, θα έλεγα ότι το βασικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών του 2019 θα είναι η επιστροφή στο παρελθόν με όρους πολιτικών πρακτικών, αλλά και με όρους πολιτικού προσωπικού, ή η συνέχιση αυτής της πολύ μεγάλης προσπάθειας για τις μεγάλες αλλαγές που έχει η χώρα μας, για να μην ξαναβρεθεί στο χείλος χρεοκοπίας όπως βρέθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Και κλείνω σε αυτό όπως άρχισα, με μια αναφορά στο κόμμα μας, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Συνασπισμό Ριζοσπαστής Αριστεράς. Το κόμμα λοιπόν βρίσκεται σε μια ελπιδοφόρα, θα έλεγα, προσπάθεια αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης οργανωτικής δουλειάς. Πρέπει να δώσουμε αυτές τις εκλογικές μάχες με θάρρος και με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, αλλά και στη δουλειά που κάναμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Και είμαι βέβαιος ότι με το κόμμα μπροστά, αλλά και με τις ευρύτερες δυνατές απευθύνσεις και συνεργασίες
στο προοδευτικό χώρο, εκεί που πραγματικά μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συγκλίσεις και στην αυτοδιοίκηση και στις ευρωπαϊκές εκλογές, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και μπορούμε να δώσουμε την ευκαιρία στην αριστερά να είναι στην διακυβέρνηση της χώρας και την επόμενη τετραετία για να ολοκληρώσει το έργο. Σας ευχαριστώ πολύ.